Με την δήλωσή σας του Ποθενέσχες που τα βρήκετε, πόσα πήρατε κλπ. Βέβαιως δεν είναι αυτή η ουσία. Τα έχουμε πει πολλές φορές. Θα αναμένουμε και τη δική σας. Κάποια στιγμή νομίζω είναι μέσα στο μεταξύ της θητείας σας. Να πάμε στα σχολεία, να δούμε σήμερα, κύριε Υπουργέ, αν προκύψαν κάποια προβλήματα. Είχαμε αυτό το θέμα με τη Μονή Μοναγρούλη, τις δύο τάξεις που αποφασίστηκε να είναι μία συμπλεγματοποίηση. Για ένα μαθητή δεν μπορεί να γίνει κάτι, κύριε Προδρόμου? Κοιτάξτε, δεν αποφασίστηκε κάτι για τον Μοναγρούλη. Ναι. Υπάρχουν σταθεροί κανόνες που ισχύουν για όλα τα σχολεία. Και αυτό το οποίο σημειώθηκε σε αυτό το δημοτικό σχολείο δεν είναι μοναδικό. Είναι αρκετά τα δημοτικά σχολεία στα οποία λόγω αλλαγής στον αριθμό των μαθητών, για παράδειγμα υπήρχαν 52 παιδιά, άρα λειτουργούσαν 3 τμήματα. Την επόμενη σχολική χρονιά είναι 49, θα πρέπει να είναι 2 τμήματα. Και φυσικά αντιλαμβάνομαι ότι οι γονείς θα προτιμούσαν κάτι διαφορετικό. Όμως θα πρέπει να έχουμε κάποιους σταθερούς κανόνες όπως και έχουμε και να εφαρμόζονται, δεν λαμβάνονται αποφάσεις κατά περίσταση. Επομένως, εγώ έχω να σας πω ότι τις προηγούμενες μέρες, δίνοντας κάποια στοιχεία και στην επικαιρότητα, μπορούμε να διαπιστώσουμε ότι στην δημοτική εκπαίδευση στην Κύπρο τα τελευταία 4-5 χρόνια οι εκπαιδευτικοί που έχουμε στα σχολεία μας είχαμε για κάθε 9,7-8 νομίζω παιδιά έναν εκπαιδευτικό. Τώρα είμαστε κάτω από το 9, είμαστε 8 και κάτι. Αυτό είναι στην δημοτική. Στη μέση εκπαίδευση είναι ακόμα πυκνότερη η κάλυψη. Εννοείται με τα μαθήματα, τα ενισχυτικά σε κάθε περίπτωση? Μιλώ για το σύνολο και όποιος θέλει αυτά τα δεδομένα μπορεί να τα συγκρίνει και διεθνώς. Ναι. Η Κυπριακή Πολιτεία κάνει πολύ μεγάλες προσπάθειες για την εκπαίδευση και βέβαια το πώς θα οργανωθούν τα σχολεία. Έχουμε ένα κανόνα. Ναι. Μέγιστος αριθμός 25 είναι τώρα όμως και τα πρωτόκολλα για τον COVID, κύριε Προδρόμου, που ναι, έτσι βοηθούν λιγότερους μαθητές. Τα πρωτόκολλα είναι για να λειτουργούν τα σχολεία σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας. Δηλαδή κάποια πράγματα που ακούω, γιατί δεν μοιράζουμε τις τάξεις στα δύο. Αυτό σημαίνει ότι θα έπρεπε αύριο να χτίσουμε άλλες 5.000 αίθουσες. Πρέπει να είμαστε ρεαλιστές. Και φανταστείτε, κάνουμε τόσο καιρό για τα θρανία, πόσο θέλουμε να χτίσουμε αυτές τις αίθουσες. Ούτε για τα θρανία κάναμε τόσο καιρό, αγαπητή Κάτια. Η συζήτηση που γίνεται δημόσια βασίζεται και πάνω σε παρεξηγήσεις. Ναι. Ο σχεδιασμός είχε γίνει με λεπτομέρεια, λαμβάνοντας υπόψη τις αίθουσες των σχολείων ανά το Παγκύπριο, το Εμβαδόν. Και είχε κριθεί τεχνικά ότι χρειαζόμασταν περίπου 20.000 θρανία για να ανταποκριθούμε σε αυτές τις αποστάσεις που πρέπει να έχουμε. Έχουμε φτιάξει από τότε, οι σχολικές εφορίες δηλαδή, 50.000, όχι 20. Άρα λοιπόν αυτή τη στιγμή τα σχολεία μπορούν θαυμάσια να λειτουργήσουν όπως λειτουργούσαν εξάλλου και τον Ιούνιο. Ναι. Άρα εκεί που υπάρχει πρόβλημα στη Λεμεσό χρειάζεται απλά να μεταφέρουν από άλλη επαρχία που υπάρχει περίσσευμα? Όχι άλλη επαρχία, πιθανώς από άλλα σχολεία. Μάλιστα. Στα οποία από υπερβάλλοντα ζήλο έχουν αλλάξει όλα τα θρανία. Κανείς δεν είπε ότι 100.000 μαθητές μέσα σε ένα χρόνο και δεν ξέρω αν είναι καν σκόπιμο. Ναι. Υπάρχουν αίθουσες οι οποίες δεν θα μπορούσαν να είναι χρηστικές εάν τοποθετούσαμε μονά θρανία. Άρα λοιπόν θα πρέπει να εφαρμοστούν οι οδηγίες και το επαναλαμβάνω, όπως λειτουργούσαμε τον Ιούνιο μπορούμε να συνεχίσουμε. Βεβαίως εκεί που πρέπει να δώσουμε τώρα προσοχή είναι στο ότι τι έχουμε πρόσθετο, τι έχουμε καλύτερο, έχουμε τον εμβολιασμό. Με ικανοποίηση είδα ότι οι εκπαιδευτικοί μας και το υπόλοιπο προσωπικό στα σχολεία είναι σε μεγάλο βαθμό εμβολιασμένοι. Στην δημοτική εκπαίδευση, για παράδειγμα, μόλις 13% παρουσιάζονται με τεστ, αρνητικό τεστ. Όλοι οι υπόλοιποι είναι είτε εμβολιασμένοι είτε πιο λίγοι που έχουν αναρρώσει. Να κάνουμε μια μεγαλύτερη προσπάθεια για τα παιδιά στη μέση εκπαίδευση. Εκεί οι εμβολιασμοί ξεκίνησαν αργότερα και δεν έχουμε ακόμα αρκετή κάλυψη. Γι' αυτό το λόγο θα υπάρξουν και συνεργεία μέσα στα σχολεία για εμβολιασμό.
βεβαίως με την συγκατάνευση των γονέων, για να ενθαρρύνουμε να αποκτήσουμε όσο γίνεται περισσότερο μια συλλογική υγειονομική ασφάλεια και στη δημοτική εκπαίδευση που δεν έχουμε εμβολιασμό, παροτρύνονται, παρακαλούμε τους γονείς να ενθαρρύνουν τα παιδιά να χρησιμοποιήσουν, τουλάχιστον τα μεγαλύτερα στο δεύτερο κύκλο, την προστατευτική μάσκα, ναι. Δεν βλάφτει, για το καλό τους θα είναι, ούτως ώστε εφόσον εξασφαλίσουμε αυτές τις προϋποθέσεις, να πάμε στον κύριο σκοπό μας, στο κυρίως έργο μας, που είναι η μάθηση, η πνευματική και η ψυχική καλλιέργεια και ανάπτυξη των παιδιών, και να μην μας στοιχήσει ο κορονοϊός και ναι. Πολιτιστικά, μαθησιακά. Κύριε Προδρόμου, είχατε υποσχεθεί, θυμάστε, και το θέμα της σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης. Δεν έχουμε τώρα ώρα να το αναπτύξουμε, όμως θέλω κάτι πολύ σοβαρό. Μας στέλνουν τώρα ότι ζήτησαν από μητέρα παιδιού με αυτισμό να μην ξαναπάει το παιδί της στο Δημόσιο Νηπιαγωγείο μέχρι να εγκριθεί σύνοδός του από το Υπουργείο Παιδείας. Απαράδεκτο, και μας ζητάνε να το μεταφέρουμε σε εσάς να κάνετε κάτι. Δεν ξέρω, αυτό που μου λέτε και εμένα με ξενίζει. Υπάρχουν από τον νόμο προβλεπόμενες επαρχιακές επιτροπές, ναι. Στις οποίες δεν συμμετέχουν μόνο στελέχη του Υπουργείου Παιδείας, συμμετέχουν και ειδικοί, ναι. Ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί και άλλοι. Και γιατροί καμιά φορά. Οι οποίοι επιλαμβάνονται του μαθητικού πληθυσμού, όχι ένα προς ένα τα παιδιά, όλα τα παιδιά τα οποία έχουν ανάγκες και βγαίνουν οι αποφάσεις. Υπάρχει η παρανόηση, αντιλαμβάνομαι, σε πάρα πολλούς γονείς, ότι κάνουμε αίτηση και εγκρίνει το Υπουργείο Παιδείας. Δεν είναι έτσι. Συστήνουν... Εδώ πήρε το παιδί της και δεν της είπα να μην το ξαναπάρει στο σχολείο μέχρι να εγκριθεί ο σύνοδος. Αυτό δεν το γνωρίζω. Θα πρέπει να μας δώσετε στοιχεία, να δούμε σε ποιο σχολείο είναι, να πληροφορηθούμε. Κάποια παρανόηση πρέπει να υπάρχει. Τα παιδιά φοιτούν στα σχολεία. Έχουμε μονάδες ειδικής εκπαίδευσης. Για παράδειγμα, το πρωί που ήμουνα στο τρίτο δημοτικό σχολείο Αγίου Δομετίου, εκτός του ότι αυτό το σχολείο φέτος καταφέραμε να ενταχθεί στα σχολεία Δράσε, και Δράσε σημαίνει κοινωνική στήριξη, περισσότερη πόρη, περισσότερη ανθρώπινη πόρη, καλύτερη πλαισίωση και βοήθεια και σε εξοπλισμό στα σχολεία, επιπλέον σε αυτό το σχολείο ιδρύεται και λειτουργεί από φέτος μονάδα ειδικής εκπαίδευσης. Γίνεται συνέχεια, αγαπητή κυρία Σάβα, αυτή η προσπάθεια, βελτιωνόμαστε, ναι. Θέλουμε την συνεργασία και την κατανόηση και των γονιών. Οι συνοδοί φιλοξενούσαμε μέλος του ΔΣ των συνοδών, σχολικών συνοδών, κύριε Προδρόμου, και ζητάνε μια συνάντηση μαζί σας, να ακούνε και αυτοί, να συμμετέχουν. Θα έχουμε οπωσδήποτε, ναι. Θα έχουμε συνάντηση, και την προηγούμενη σχολική χρονιά τα είχαμε πει. Βέβαια, την προηγούμενη χρονιά ήταν η έμφαση στην υγειονομική ασφάλεια και τα πρωτόκολλα περισσότερο, αλλά τώρα θα πρέπει να συζητήσουμε, γιατί προωθείται ήδη από το Υπουργείο μια συζήτηση, μια προεργασία για να φέρουμε κάποιες τροποποιήσεις στο όλο σύστημα. Και στα όσα αφορούν τους και τις σχολικές βοηθούς συνοδούς. Ναι. Τώρα, κύριε Προδρόμου,